Τις εργασίες του 54ου Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου της ΕΤΙΚ άνοιξε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και στην συνέχεια ακολούθησαν οι ομιλίες του Γενικού Γραμματέα Χρήστου Κονομή και του επίτιμου Πρόεδρου της Οργάνωσης Λοΐζου Χατζηκοστή. Στην έναρξη του συνεδρίου τηρήθηκε μονόλεπτο συγγύης μνήμη της Υπουργού Εργασίας Ζέτας Εμιλιανίδου και του πρώην μέλους του Προεδρείου της ΕΤΙΚ Στέλιου Στυλιανού. Για ένα λεπτό. Ήταν απώλεια και για τα εργασιακά και για την κοινωνία. Ήξερε να κρατά τις ισορροπίες, έβαζε πάντοτε τον ανθρώπινο παράγοντα και ήταν μια αναμφίβολα μια θετική παρουσία που εκοσμούσε το περιβάλλον της. Στην ομιλία του, ο κ. Χατζηκοστής αναφέρθηκε εκτενώς στη διαφορά με την διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας, σημειώνοντας με νόημα πως παρά την ενεξελίξη νέα μεσολαβητική προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας, η θέση της ΕΤΙΚ για απεργίες παραμένει στο τραπέζι. Σχεδόν 6.000 συνάδελφοι ψήφισαν και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει, αν χρειαστεί, σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Οι εργασίες συνεχίστηκαν με την έγκριση ψηφισμάτων της έκθεσης δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Έκθεσης και της έκθεσης των ελεκτών.